Γιώργος Βαφιάδης is in the house. Γεια σου, Γιώργο. Χαίρετε, χαίρετε και πάλι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθες. Α, μεγάλη μου χαρά. Πάντα το θέμα αυτό το θέλουμε πάρα πολύ καιρό. Έχει αναφερθεί από πάρα πολλούς καλεσμένους στην εκπομπή αυτή ως προσωπική άσκηση ή ότι έχουν καταφύγει στο διαλογισμό. Θα μιλήσουμε για το διαλογισμό, mindful meditation. Μπορώ να θυμηθώ τον Αντώνη Ερβανιτάκη που το έχει αναφέρει στην εκπομπή. Mm-hmm. Και πάρα πολλούς άλλους όμως. Οι πιστοί ακροατές το έχουν ακούσει. Έχουν ακούσει τη λέξη διαλογισμό και meditation. Και κυρίως γίνεται η εκπομπή αυτή με αφορμή τη διάσωση των 12 μαθητών στη σπηλιά αυτή της Ταϊλάνδης, που βγήκε εκ των υστέρων ότι κατάφερε ο προπονητής να τα κρατήσει τα παιδιά ψύχρεμα και να μην πανικοβληθούν και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, με το διαλογισμό, γιατί ο ίδιος ήταν σε ένα μοναστήρι, δεν θυμάμαι κιόλας πώς το αναφέρει. Ναι, ισχύει. Και εγώ το είδα αυτό το τέτοιο. Είναι πολύ ωραίο αυτό που, σαν παράδειγμα. Έχω πάει Ταϊλάνδη επίσης, επί ευκαιρίας θέλω να σου πω. Οπότε έχω ζήσει αρκετά τους ανθρώπους στην Ταϊλάνδη. Α, ωραία. Οπότε έχω εμπειρία. Γενικά, όλη η φιλοσοφία στην Ταϊλάνδη, επειδή είναι βουδισμός, θεραβάδα βουδισμός, πιο παραδοσιακός, πιο αρχαϊκός, γι' αυτό και οι Βούδες είναι λεπτοί εκεί πέρα, θα δείτε. Δεν είναι χοντροί, χοντροί με την έννοια. Καλά, λες. Όταν είναι χοντροί, δεν είναι χοντρός, απλά δείχνει την ευημερία πιο πολύ. Είναι σύμβολα αυτά. Είναι πιο λεπτεπλήτα και πιο γωνιακά τα πρόσωπα, γιατί είναι λίγο, έχουν λίγο πιο αυστηρότητα, θα δεις. Ναι. Ακόμη και ο βασιλιάς σου τότε θεωρείται πήγε στο μοναστήρι, διαλογίστηκε και αυτά. Οπότε είναι σαν, είναι μέσα στην νοοτροπία τους να πάνε εκεί πέρα και το θεωρούν πολύ ωραίο πράγμα να πας σε ένα μοναστήρι, να εκπαιδευτούν και να φύγουν μετά. Οπότε με το παράδειγμα αυτό τους βοήθησε πάρα πολύ εκείνος ο εκπαιδευτής τους να μείνουν, να μην μπουν στο φόβο, στον θυμό, στην αγωνία, διότι είναι αθόρμητα συναισθήματα και μιλάμε και για παιδιά, τα οποία είναι πιο πολύ μέσα στο ένστικτο, ναι, και τα βοήθησε πάρα πολύ με το δικό τρόπο. Δεν ξέρω ακριβώς τι διαλογισμό τους έμαθε, απλά να είναι κεντραρισμένοι, να περιμένουν και να μην επιτρέπουν το χρόνο τους αγωθένει αγωνία. Δηλαδή, φανταστείτε σε μια σπηλιά, δεν νομίζω όλοι μας να είχαμε ηρεμία. Σε καμία περίπτωση. Εντάξει, από τώρα δεν είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δηλαδή, αυτό και αυτό που κατάφερε, τα διαγράμματα που είδαμε, δηλαδή. Βέβαια, πάρα πολύ δύσκολο. Και αλλά μπράβο του, διότι τους ενέπνευσε τα παιδιά αυτά, γιατί είχε και εμπειρία και βίωμα, αλλά το αγάπησε και το έκανε. Δεν το έκανε, εντάξει, ας το κάνουμε αυτό. Αν δεν το πίστευε, δεν θα μπορούσε να μεταδώσει. Και είδαμε ότι τα βοήθησε τα παιδιά, κρατήθηκαν τα παιδιά, μπήκαν σε κατάσταση αταραξίας, όπως λέμε, στο διαλογισμό, του νου και των συναισθημάτων, άρα ήταν πιο ήρεμοι. Και όταν είσαι ήρεμος, μπορείς να έχεις καλύτερες αποφάσεις και να μην σε διοικεί η αγωνία. Και μιλάμε σε περιπτώσεις δύσκολες, έτσι. Δεν μιλάμε απλές, καθημερινές. Ναι. Είναι ζωής και θανάτου. Τι είναι αυτά τα πράγματα που μου λες τώρα, πραγματικά, έτσι. Εγώ έχω να σου πω ότι έχω κάνει γιόγκα πόσες φορές στη ζωή μου. 5 φορές στη ζωή μου να έχω κάνει γιόγκα. 5 μαθήματα, δηλαδή, έτσι. Έχω κατεβάσει και αυτή την εφαρμογή. Την έχω πει τόσες πολλές φορές στην εφαρμογή. Πραγματικά πρέπει να επικοινωνήσω μαζί τους να μου δώσουν χορηγία. Τη Headspace. Okay. Είναι αυτές οι εφαρμογές, έχει και άλλες, όπως η Calm. Εγώ μόνο τη Headspace έχω δοκιμάσει. Που σου μιλάει τώρα ένας τύπος να αναπνέεις και δεν ξέρω εγώ τι. Δεν μπορώ. Εγώ όλα αυτά που μου λες τώρα και τα διαβάζω και μάλιστα για το διαλογισμό, το διαβάζω και σε πάρα πολλές συνεντεύξεις διασύμων. Πετυχημένων, ξέρω εγώ, η Όπρα, ο Τζεφ Μπέζος, η Αριάννα Χάφινγκτον, ότι κάνουν όλοι διαλογισμό. Όλοι στην Ελλάδα. Σήμερα θέλω να μας εξηγήσεις τι στο καλό είναι αυτό ο διαλογισμός. Γι' αυτό σε φέραμε εδώ. Κοίταξε, στο πρώτο πράγμα που είπες για τη γιόγκα, ότι κάνεις χρόνια γιόγκα ή παραδόση. Όχι χρόνια γιόγκα. Εγώ δεν κάνω χρόνια γιόγκα. Έχω κάνει 5 μαθήματα. Ένα πράγμα για τη γιόγκα, για να το ξεκαθαρίσω, γιατί είμαι χρόνια ασχολούμαι με τη γιόγκα και ξέρω κάποια πράγματα. Η πραγματική λέξη γιόγκα σημαίνει ένωση με τον Θεό. Ένωση με το Θεό. Ενημίν και γενικά. Άρα να παραδοθώ, να ηρεμήσω τα συναισθήματά μου, να φέρω αταραξία στο νου, να φέρω αταραξία στα συναισθήματα και σε αυτήν την αταραξία η διαδικότητα του νου που έχει μια φύση να πηγαίνει αριστερά και δεξιά, όπως είχε πει και ο Βούδας, να μπω στο μέσο δρόμο, δηλαδή παρασυμπαθητικό, συμπαθητικό νευρικό σύστημα, τα ισορροπήσω και μέσα εκεί πέρα να βρω τη γαλήνη και την ηρεμία. Αυτό τώρα είναι ο πολύ απλός διαλογισμός, έτσι. Ναι. Τα πρώτα στάδια, υπάρχουν και περισσότερα στάδια, εννοείται. Αλλά σίγουρα η γιόγκα που διδάσκεται στη Δύση δεν είναι μόνο η χάθα γνωστή που είναι καλή, αλλά είναι το πρώτο βήμα, η σωματική άσκηση που ανοίγει τους μέσους ευρυνούς, τα νάντις, τρίγα κανάλια, χαλαρώνει το νου. Χρειάζεται να πας σε μία άσκηση διαλογισμού η οποία θα σε οδηγήσει με συγκεκριμένα βήματα στον διαλογισμό. Δηλαδή κάνεις διαλογιστικές τεχνικές για να πας στον διαλογισμό.
Διότι διαλογισμός είναι κατάσταση που μπαίνει στην ιδιότητά σου. Ναι. Δεν είναι τόσο απλό. Όλοι μας παλεύουμε να κάνουμε διαλογισμό. Γιατί αν θα κάνεις διαλογισμό. Α, ναι. Το παλεύουμε, μ' άρεσε. Με την καλή να το λέω, διότι όταν θα κάνεις διαλογισμό, σημαίνει θα μπει σε μια κενότητα βαθιά, αλλά θα έχεις φύγει από τη διαδικότητα του νου. Ναι. Που στην ουσία ο νους είναι ψεύτικος και είναι, τον χρειάζεσαι για το υλικό σώμα. Θα μπεις, όπως λέω τόσο καιρό και μιλάμε μαζί, στην έννοια της ψυχής. Ναι. Στην πραγματική σου ταυτότητα. Αλλά για να μπεις εκεί πέρα, στο αίσθημα βαθύτερα, χρειάζεται να έχεις αταραξία. Δηλαδή ο νους που είναι σαν μαϊμού ή σαν σκυλάκι που λένε όλοι οι Ανατολικοί και χοροπηδάει από εδώ και από εκεί οι σκέψεις μας. Τώρα, σου χάρη, σου λέω εγώ, κλείσε τα μάτια. Κάτσε 5 λεπτά και κάνε διαλογισμό. Μα δεν θα κάνεις διαλογισμό. Αυτό διότι... προσπάθησα να κάνω με το Headspace, που είναι 3, 5, 10 λεπτά. Ναι, ναι. Κάθομαι εκεί τώρα, εκεί στο στούντιο, στην ακρούλα εκεί κάτω που λες. Π.χ. πάλι είχε τελειώσει η εκπομπή. Λέω τώρα θα κάνω. Κάθομαι τώρα εκεί που λες. Mm-hmm. Δεν υπάρχει περίπτωση, γιατί το μυαλό μου είναι ή στο μέλλον τέλειο. Ή στο παρελθόν, αχ εκείνο τότε, καταλαβες. Και τι θα γίνει μεθαύριο και τι θα γίνει το Σεπτέμβριο. Η φύση του νου είναι φτιαγμένη για να πηγαίνει στο παρελθόν και στο μέλλον. Η πραγματική του φύση να μπορείς να το φέρει στο παρόν. Διότι αφόρμητα ο νους από τις σκέψεις, από το υποσυνείδητο και από τις διάφορες ενορμίες που έχει, επειδή έχει γίνει κυρίαρχος και έχει πάρει την εξουσία πάνω μας και δεν τον διθασεύουμε εμείς, ναι. Έχει γίνει ένα άγριο μωρό, ένα άγριο σκυλί, το οποίο χωρίς σωστή γυμναστική και πλαστικότητα σε κάνει ό,τι θέλει. Γι' αυτό και όλοι οι άνθρωποι δεν κάνουν διαλογισμό, και ειδικά ο Έλληνας που έχει έναν νου υπερβολικά ενεργητικό και είναι πολύ εξωστρεφής χαρακτήρας, έχει μάθει να μιλάει με το Θεό και δεν έχει μάθει να κάθεται και να ακούει το Θεό, αλλά δεν το διδάξαν σωστά δυστυχώς τα πράγματα. Αυτό που κάνει όταν θα κάθεται να απογοητεύεται, να ακούει το μυαλό του, να φαντασιώνεται πράγματα, να νομίζει ότι ακούει πράγματα, να χρησιμοποιεί αυτές τις τεχνικές καθοδηγούμενες οραματισμού, που αυτά είναι τα πρώτα βήματα που προσπαθείς απλά να χαλαρώσεις. Ούτε αυτό είναι διαλογισμός. Και το λέω αυτό διότι ένας άνθρωπος που κάνει διαλογισμό πρέπει να έχει μια σωστή γενεαλογία, ένα σωστό δάσκαλο, ένα σύστημα το οποίο είναι δομημένο σωστά και θα πάει. Τα λέω αυτά επειδή είμαι 20 χρόνια σε αυτόν τον δρόμο και ασχολούμαι πάρα πολύ βαθιά σε αυτά τα πράγματα. Έχω ταξιδέψει παντού σε όλα αυτά τα πράγματα, αλλά αν δεν έχει ένα σωστό δρόμο, μονοπάτι και δάσκαλο να σου οδηγήσει, και εγώ έχω δάσκαλο που με έχει οδηγήσει, δεν το βρήκα μόνο μου. Σαφώς πήγα σε διάφορα μονοπάτια, αλλά χωρίς το δάσκαλο να με πάει εκεί που πρέπει, διότι εκείνη έχει τελειώσει το μονοπάτι του ίδιο πια, πώς θα πάω κάπου. Ναι. Πώς μπορώ να σου οδηγήσω στη Λάρισα, παραδείγματος χάρη, αν δεν έχω πάει στη Λάρισα και σου έχω πει ο δρόμος για τη Λάρισα είναι από εδώ, εκεί, διόδια και πας εκεί. Υπάρχουν καλές τεχνικές έξω, διάφορα βιβλία. Δεν φτάνουν. Και το λέω ότι είμαι 20 χρόνια στον χώρο. Έχω δει πάρα πολλούς ανθρώπους αντιγράφουν πράγματα, διδάσκουν λάθος πράγματα. Ο κόσμος απογοητεύεται, μπερδεύεται, δεν εξηγείται τίποτα. Και κάτι το οποίο όλοι οι ψυχολόγοι στην Αμερική, οι ψυχολόγοι είναι η δουλειά μου, οι οποίοι δουλεύουν στην Αμερική, διδάσκουν διαλογισμό όλοι οι ψυχολόγοι πια. Και θα σου πω για ποιο λόγο το κάνουν. Έχει ένα κλειδί εδώ. Για ποιο λόγο το κάνουν, ναι. Στην Αμερική ο βουδισμός πέρασε πολύ εύκολα, διότι ο βουδισμός, ο τρόπος που διδάσκεται, έχει μη Θεό. Έχει τη λέξη κενότητα, έχει τη λέξη, δεν χρησιμοποιούν το Θεό εκεί πέρα για ειδικούς λόγους, και αυτό υπάρχει λόγος, διότι στην Ινδία όταν διδάσκαν το Θεό τότε παλιάς εποχές, έχει γίνει μια κακομεταχείριση του Θεού, οπότε ήρθε ο Βούδας και τους δίδαξε αλλιώς τα πράγματα. Τους άφησε τους κληρικούς και όλους αυτούς που είχαν και τους είπε αφήστε αυτά, μπείτε στην κενότητα. Αλλά παρερμηνεύτηκε η λέξη κενότητα με το μη εαυτό. Δεν είναι ποτέ μην έχεις εαυτό. Μην πας στον ταυτισμένο εαυτό και ταυτότητα, λέγει ο Βούδας εκεί πέρα. Ναι. Και επειδή δεν έχουν θέμα, είναι πιο απλοϊκός ο βουδισμός στην Αμερική, έχουν χρησιμοποιήσει πολύ απλές τεχνικές όπως αυτή η τεχνική, το mindfulness, που γίνεται τόσο πολύ ντόρο στην ανθρωπότητα, που είναι τεχνική βαθιά βουδιστική, αλλά πιο απλοποιημένη για το δυτικό νου. Και επειδή οι άνθρωποι δεν κοιμούνται πια, δεν ηρεμούν πια, παίρνουν όλη μέρα φάρμακα, ο νους είναι πάρα πολύ δυνατός πια. Οι άνθρωποι υπερσπουδάζουν, υπερλειτουργούμε ένα όργανο, έχουμε κάψει το νευρικό μας σύστημα, το συμπαθητικό νευρικό σύστημα, και τι χρειάζεται, να φέρουμε μια ηρεμία στο συμπαθητικό και παρασυμπαθητικό, για να φέρει μια ηρεμία στους νευρώνες, σε όλες αυτές τις αποκλίξεις που έγινε να ηρεμήσει. Γιατί πια η χαλάρωση έχει γίνει πια δώρο Θεού πια. Γι' αυτό ναι. Και δεις ότι όλες οι τεχνικές γιόγκα, η γιόγκα νίντρα και όλα αυτά, που είναι μια βαθιά ταντρική τεχνική, άσχετα από τη διδάσκουν εδώ πέρα και κοιμούνται ή οτιδήποτε κάνουν, πώς γίνεται, για να μπορείς να χαλαρώσεις και να ηρεμήσεις. Ποια φαντάσου, δεν ηρεμούμε. Οπότε έχουμε έναν υπερδραστήριο. Κανείς μας. Μα το ξέρουμε, είναι μια δύσκολη εποχή. Δεν λέω ότι είναι. Ναι, αυτοί είναι ναι, άνθρωποι, ναι. Μα τόσα πράγματα κυνηγούν με τις δυσκολίες.
Φαντάσου, παλιά πηγαίναμε στο διαλογισμό, το πρέπει πρώτα να χαλαρώσουμε, να ηρεμήσουμε, να μάθουμε να αναπνέουμε σωστά, να μάθουμε να καθόμαστε σωστά, να κάνουμε τα απλά βήματα και σιγά σιγά να παρατηρούμε την αναπνοή μας, που είναι ο πυλώνας του διαλογισμού, η παρατήρηση, διότι ο νους χρειάζεται ένα εργαλείο. Ο νους δεν σταματήσει να σκέφτεται. Πρέπει να του δώσει κάτι να ασχοληθεί. Και ναι. Επειδή οι πανεπιστήμονες, οι ανατολικοί και οι δυτικοί ξέρουν διαλογισμό, άσχετα δεν τα έχουν βγάλει προς τα έξω. Ξέρουν και οι δυτικοί πολύ καλό διαλογισμό. Χρειάζεται στον νου ένα εργαλείο να ασχοληθεί. Δεν μπορεί απλά να κάτσει και να κλείσει τα μάτια να διαλογιστεί. Αυτό το κάνει στο τέλος του διαλογισμού. Έχει καταφέρει πια τη διαδικότητα, έχει πάει πέρα από τη διάδα, οπότε κλείνει τα μάτια και είσαι ένα με την ενότητα. Και ο Ιησούς και όλοι οι μεγάλοι δάσκαλοι το έχουν διδάξει αυτό το πράγμα. Είναι πολύ απλό, αλλά τη δουλειά κάνανε. Θα μου πει τι οντότητες ήταν. Εμείς ακόμη θέλουμε εργαλεία, ασκήσεις, τεχνικές, ώστε να δώσουμε στο νου κάτι, ναι, να ασχοληθεί συγκεκριμένα πράγματα. Μούντρα, μάντρα, μάλα, το οποίο αν θα ασχοληθεί και το κρατήσει αυτό, μιλάμε μια πραγματική τεχνική, ο νους θα ασχοληθεί με αυτά και μετά θα φύγει από τη διάδα για να μπορέσει να πάει στην ενότητα και στην ηρεμία. Υπάρχουν πολλά είδη διαλογισμού. Απειρά. Ο κάθε δάσκαλος, η κάθε τεχνική, κάθε σχολή έχει έναν δικό της τρόπο να διδάξει το διαλογισμό. Και μετά ο κάθε ένας από εμάς πρέπει να βρει αυτό που του ταιριάζει και ενδεχομένως κιόλας να το προσαρμόσει πάνω του. Ναι και όχι. Για μένα αυτό πρέπει να βρει ένας άνθρωπος, να βρει μια γενεαλογία σωστή, έναν δάσκαλο ο οποίος πραγματικά διδάσκει διαλογισμό. Και όχι ο κάθε ένας δάσκαλος που πήρε, αντέγραψε έναν διαλογισμό επειδή διάβασε το βιβλίο του Όσο στη γωνία που μιλάει για την τάντρα εκεί, ή διάβασε ένα βιβλίο εκεί, διάβασε ένα βιβλίο εκεί πέρα. Χρειάζεται να έχει εμπειρία, να έχει βίωμα, να έχει εκπαιδευτεί, να το δουλεύει καθημερινά σαν δάσκαλος την τεχνική αυτή, να έχει βιώσει πράγματα, να την έχει πιστέψει, να την έχει πει ότι δεν πιστεύει. Δηλαδή υπάρχουν συγκεκριμένες τεχνικές. Χρειάζεται για μένα, επειδή είμαι και ένας άνθρωπος που αναλύω τα πράγματα και τα ψάχνω, γιατί είμαι και επιστήμονας, χρειάζεται οτιδήποτε σου δώσουν να δεις ποιος το δίνει. Σαφώς υπάρχουν σχολές, πολύ ωραίες, δεν είναι μία σχολή, αλλά και εγώ πέρασα από πάρα πολλές σχολές στη ζωή μου. 20 χρόνια δεν είναι λίγα, το 97 έχω πέρασει από πάρα πολλά πράγματα. Αλλά όταν βρεις. Ο Γιογκανάντα έλεγε ένα πολύ ωραίο πράγμα από το αυτογραφείο Γιώργη. Ένας άνθρωπος θα ψάξει πολλά πηγάδια να βρει την αλήθεια. Ο Έλληνας αυτή την περίοδο, ειδικά με την περίοδο του New Age, πάει παντού. Ναι. Πάει και από εδώ, πάει και από εκεί, πάει και από εδώ και δεν κάνει τίποτα. Κάνει ένα χταρμά, μια σαλάτα και δεν μπαίνει σε ένα σύστημα να το ακολουθήσει. Γι' αυτό γίνονται μπερδέματα. Κανένα άλλο δεν φταίει. Άμα πάρω λίγο από το θήτα, λίγο από εδώ, λίγο από το πράνικ, λίγο από ένα, λίγο από τη γιόγκα, λίγο από χάθα, λίγο από τάντρα, λίγο από αυτά, τι διαλογισμό θα κάνω. Δεν αλλά μήπως το κάνει για να πειραματίζεται, να βρει αυτό που του πάει. Ναι, να το κάνει. Χρειάζεται, αλλά μετά πρέπει να βρει κάτι, να το κάνει. Και εγώ το έχω κάνει άπειρες φορές. Να το κάνει ελεύθερος, αλλά μετά να βρει κάποια στιγμή, όποτε, κάπου και να κάτσει. Και αφού κάτσει εκεί πέρα να κάνει πρακτική, γιατί ένα πράγμα λένε οι ανατολικές φιλοσοφίες και όλοι, και ακόμη και οι πολεμικές τέχνες. Πράκτης, πράκτης, πράκτης. Και ας είναι το ίδιο. Πράκτης. Δηλαδή ο διαλογισμός είναι θέμα εξάσκησης και πρακτικής. Πολύ μεγάλη. Δεν είναι δηλαδή πάω εγώ τώρα κάνω ένα μάθημα διαλογισμού ή πώς λέγεται τέλος πάντων. Γίνεται μάθημα, εκπαιδεύεσαι, μαθαίνεις τεχνικές και μετά για να τα βιώσεις, να εμπειριωθείς, το παίρνεις και το δουλεύεις μετά μέσα σου. Γιατί και εγώ μπορώ να σου πω, έχω την τεχνική μαγική. Άμα δεν το βιώσεις, τι θα πει, μπορώ να σου πω λόγω θεωρίες. Ναι. Ο Γιογκανάντα δίδασκε την κρύα και είπαν όλοι πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Ποιοι την κάνανε στην ανθρωπότητα που έφερε στη Δύση, τη γη, την κρύα γιόγκα. Ναι. Το λέω γιατί είναι η γενεαλογία μου η κρύα και διδάσκω γιόγκα, γι' αυτό το λέω. Ή άλλες τεχνικές. Δηλαδή θα σου δώσω μια τεχνική, αλλά από εκεί μετά πρέπει να κάνεις και εσύ την εμπειρία σου για να το αγαπήσεις. Είσαι ελεύθερος. Δεν σημαίνει ότι αυτό είναι το σωστό. Γιατί ό,τι και να σου πω εγώ, αν δεν έχεις εμπειρία δικιά σου, ναι, να το βιώσεις, να ψαρέσεις, να δυσκολευτείς, γιατί θα δυσκολευτείς, δεν σημαίνει θα είναι εύκολο, ούτε για μένα ήταν εύκολο, πώς θα έχεις δικό σου βίωμα, δικιά σου εμπειρία, να το αγαπήσεις. Ωραία, θέλω να μου εξηγήσεις τι είναι διαλογισμός σε ένα δεκάχρονο. Σε ένα δεκάχρονο. Η κατάσταση που είμαστε σε γαλήνη. Σε ηρεμία. Ποτέ δηλαδή. Κατάλαβες. Όχι, μα δεν είναι η φύση του νου να είναι σε γαλήνη. Η δικιά μας. Δεν είναι η φύση, μάλλον όχι. Είναι η φύση μας να είμαστε πραγματικά ήρεμοι και γαλήνοι, αλλά δυστυχώς ο δυτικός τρόπος ζωής μας κάνει να είμαστε έξω από τον εαυτό μας. Να τρέχουμε συνέχεια έξω από εμάς. Γι' αυτό θα δεις ότι οι Έλληνες γενικά δυσκολεύονται να κάτσουν εύκολα να κάνουν διαλογισμό. Γι' αυτό πετυχαίνει πάρα πολύ η σωματική γιόγκα στην Ελλάδα. Η power yoga, π.χ. αυτό. Ναι, η γυμναστική yoga πια θα πω. Γιατί πια ούτε αυτή η yoga είναι η πραγματική που διδάσκουν. Η yoga δεν είναι έτσι στην Ινδία. Ακόμη και η χάθα. Εντάξει, το προσαρμόζουμε πολλά πράγματα. Καταλαβαίνετε. Θα σα πω ένα βασικό κλειδί και ένα μυστικό. Όλοι οι δάσκαλοι χάθα yoga που ήρθαν στη Δύση, όλοι,
ξέρανε πάρα πολλά επίπεδα γιόγκα και διαλογισμού. Δώσανε, γιατί αν δείτε όλοι τους δασκάλους που ασχολείστε με τη χάθα και τους δασκάλους των δασκάλων τους, ήταν πολύ βαθιά μοιημένοι, πολύ βαθιά σοφοί, αλλά προσαρμόσαν στο σύστημα, το σύστημα στους ανθρώπους της Αμερικής. Γιατί από την Αμερική ξεκίνησε όλο το και ήρθε. Ναι. Οι Αμερικάνοι έχουν ένα θέμα. Δεν πιστεύουν εύκολα σε Θεό, γιατί είναι λίγο, έχουν μπερδέματα. Είχαν πολύ οικονομικό πλούτο, μιλάμε για το 1900 επίσημα, το Βιβεκανάντα που ήρθε και μετά το Γιογκανάντα που έφερε επίσημα πιο πολύ τη γιόγκα στη Δύση. Και για να έρθει όλο αυτό το πράγμα, τα απλοποίησαν. Δεν σημαίνει ότι δεν ξέραν παραπάνω πράγματα να πούνε. Αλλά δυστυχώς τι έμεινε στη Δύση, πώς ήταν η σουηδική γυμναστική. Ναι. Ανοίγω τα ποδαράκια μου και έχω άνοιγμα. Κάνουμε μόνο σωματική γυμναστική γιόγκα. Βγάλαμε την πραναγιάμα, τις αναπνευστικές ασκήσεις, βγάλαμε την Διάνα που είναι ο διαλογισμός, βγάλαμε και άλλα πράγματα γιατί τα φοβόμαστε ότι είναι θρησκεία ή οτιδήποτε άλλο. Ναι. Καμία σχέση. Η γιόγκα και ο διαλογισμός είναι επιστημονικότητες με μεθόδοι οι οποίοι δουλεύουν και θα σε πάνε κάπου. Ναι, 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 έχει γίνει. Τα μπερδέψαμε. Έχει λίγο κάποιοι. Φοβηθήκαμε. Οι κληρικοί στην Ελλάδα έχουν μιλήσει. Και όχι μόνο κληρικοί, και απλοί άνθρωποι. Δεν πήγαν να τα ψάξουν, ναι, να διαβάσουν. Όταν μπαίνεις με το φόβο, ναι, δεν πας να ψάξεις. Δεν χρειάζεται να φοβάσαι. Πας, βλέπεις και ερευνάς. Έτσι, αυτό, αυτό. Και τέλος πάντων να αμφισβητείς αυτά που ακούς. Πάντα να έχεις μια προσωπική άποψη. Δεν είναι θέμα. Αμφισβήτηση και επίσης μαθήματα γιόγκα δωρεάν και διαλογισμού γίνονται. Ναι. Και καλά κάνουν και γίνονται. Και καλά κάνονται φυσικά. Και προσπαθούν τα παιδιά, κάνουν πάρα πολλή δουλειά. Αλλά ξαναλέω, υπάρχουν και άλλα επίπεδα γιόγκας. Γιατί η γιόγκα, όπως ξέρουμε, είναι η μπάκτη, η γκιάνα, η κάρμα και μετά η μπάκτη. Έχουν γραφτεί όλα αυτά τα πράγματα. Είναι επίπεδα και δοκιμάζει, αλλά δεν είναι μόνο η χάθα. Σαφώς είναι ένα πρώτο βήμα, είναι πολύ καλό, αλλά πρέπει να πάμε κάποιον πέρα από το σώμα, διότι όσο είσαι στο σώμα, δουλεύεις στο εγώ και η γιόγκα πάει πέρα από το εγώ. Να μιλάμε ξεκάθαρα και ειλικρινά, γιατί εγώ μου αρέσει να μιλάω, να πάω λίγο στη πραγματική πραγματικότητα. Σήμερα θα μας πεις τεχνικές, θα μας δώσεις κάτι. Μία τεχνικές υπάρχουν πολλές, απλά αυτό που διδάσκω, εγώ έχω 2-3 τεχνικές διδάσκουμε. Μία πιο απλή τεχνική για έναν απλό άνθρωπο που μπορεί 5-10 λεπτά την ημέρα να ξεκινήσει, γιατί να ξέρετε κάτι ότι για να ξεκινήσει ο διαλογισμός δεν θέλει πάρα πολύ αγωνία, θέλει αργά-αργά. Στο γυμνασίο όταν πας, ναι, πας και τρέχεις 15 χιλιόμετρα την αρχή. Όχι. Πας σιγά-σιγά, πώς κάνεις την προπαίδεια α, β, γ, ναι, έτσι πρέπει να ξεκινήσεις. Δεν πας κατευθείαν επειδή διάβασε ένα βιβλίο και είδες ότι αχ, τι ωραία βίωσε αυτός, τι ωραία χαρά, ηρεμία, εγώ γιατί δεν το βιώνω. Αυτός που το βίωσε. Ο Γιογκανάντα έκανε 8-10 ώρες την ημέρα διαλογισμό. Ο Γιογκανάντα, ο οποίος έφτανε σε πλήρη κατάσταση θείας, φώτισης και επικοινωνία με τον Θεό, και είναι γραμμένα όλα αυτά. 8 ώρες την ημέρα διαλογισμό έκανε, συνεχόμενες. Δεν περιμένω κανένα από εμάς να το κάνει, ούτε εγώ το κάνω. Το θέμα είναι να 8 ξεκινήσει. Ώρες έκανε την ημέρα διαλογισμό. Δεν έχουν πρόβλημα, είναι εύκολο για αυτούς, γιατί έχουν φύγει πέρα τη διάδα. Είναι πολύ απλό, δεν είναι μετά πάρα πολύ απλό. Για αυτούς, για εμάς, ας ξεκινήσουμε ένα πεντάλεπτο, δεκάλεπτο την ημέρα. Δηλαδή, περίμενε. Και μετά θα παίρνω εγώ ένα πεντάλεπτο στην ημέρα μου, το οποίο ο καθένας. Έχει σημασία ποτέ είναι ή είναι για τον καθένα όποτε επιλέξει αυτός. Πάντα βοηθάει το πρωί πριν ξυπνείς, βοηθάει γιατί η κατάσταση του νου είναι πιο χαλαρή και πιο ήρεμη πάντοτε. Ναι. Γιατί με το που ξυπνάω δηλαδή. Βοηθάει, αλλά δεν υπάρχει πρέπει πάντοτε. Ναι. Ωραία. Όποτε αποφασίσει ο καθένας για τον εαυτό του μέσα στη μέρα ένα πεντάλεπτο στην αρχή. 5-10 ανάλογα. Τέλος πάντων. Και το μόνο, ένα απλό πράγμα που μπορεί να κάνει, το οποίο είναι γραμμένο παντού, δεν είναι κάτι καινούριο που λένε, να μάθει να κάτσει μια καλή στάση με όρθιες μοδελική στήλη. Όχι ξαπλωτά, θα κοιμηθεί. Να κάτσει όρθια θετινή φωνική για να μπορεί να έχει ισορροπία μεταξύ ουρανού και γης και το νευρικό του σύστημα να έχει θετινήσει και αυτά, και να μάθει να παρατηρεί την αναπνοή του. Την αναπνοή είναι καθώς εισέρχεται και την εκπνοή είναι εξέρχεται. Μπορεί να φαίνεται πάρα πολύ απλό, γιατί ο διαλογισμός. Δεν είναι καθόλου απλό, εγώ να πω. Ο διαλογισμός είναι πάρα πολύ απλός, γιατί ο νους δεν θέλει τα απλά πράγματα. Αν σου έλεγα, κάνε αυτό, κάνε εκείνο, μετά κάνε εκείνο, κάνε εκείνο, ο νους έλεγε τέλεια, δουλεύει το σύστημα. Ναι. Οι Ανατολικοί έχουν μια πολύ μεγάλη σοφία. Η απλότητα. Γιατί κάτι έλεγε η ιστορία και κάποιοι μου λέγαμε κάτι στη φώτιση, το σατόρι που λένε που είναι η φώτιση στον Ιαπωνικό βουδισμό, είναι ότι όσο πιο απλά είναι τα πράγματα, τόσο πιο βαθιά στη φώτιση είσαι. Ναι. Μια κούπα τσάι, δεν τυχαίο που το τσάι είναι διαλογισμός στην Ιαπωνία, μια κούπα τσάι, μια κούπα φώτιση. Μια κούπα τσάι, μια κούπα φώτιση. Ξέρεις τι, εγώ πώς μπορώ να το καταλάβω αυτό. Πάρα πολλές φορές πιάνεις τον εαυτό σου μέσα στη μέρα. Τρως, ξέρω εγώ, βλέποντας, τώρα πάει και το τηλεόραση, έχεις το κινητό ας πούμε στο χέρι, σκρολάρεις, ταυτόχρονα τρως, δεν έχεις καταλάβει τι έχεις φάει, τη γεύση, ξέρω εγώ. Μετά πηγαίνεις, τι να πω τώρα, πάλι με το κινητό στο χέρι, αυτό με το κινητό στο χέρι πραγματικά όμως, έτσι,
Δεν έχουμε σωτηρία καμία με το κινητό στο χέρι. Δεν έχουμε επικοινωνία πια. Δεν συνδεόμαστε πια οι άνθρωποι. Αφού η μέρα δουλεύουν όλοι. Πού είναι η επαφή? Χαϊδεύουμε το κινητό μας πια. Δεν αγγιζόμαστε πια οι άνθρωποι. Τις πατρίσεις. Βάλαμε το μοντέλο αρρώστιες και ιούς και βακτήρια που μας επηρεάζουν για να το περάσουμε πολύ ωραία. Και ένας Έλληνας που έχει μια πιο μεσογειακή, που είναι πιο συναισθηματικός και έχει μια πιο άγγιγμα ενέργεια, δεν την κάνει. Δεν αγγίζεται κανένας πια. Ναι. Χαϊδεύουμε τα κινητά μας, τα τάμπλετ, τον αέρα χαϊδεύουμε. Είμαστε άνθρωποι που έχουμε ανάγκη να αισθανθούμε τον άλλον. Και γι' αυτό που λες κάτι, ο διαλογισμός είναι και ένα βαθύτερο αίσθημα, να αισθάνεσαι την αγάπη μέσα σου. Ναι. Δεν είναι μόνο νιώθω κάτι κενό και τίποτα. Αυτά είναι πολύ άλλη κατάσταση του διαλογισμού. Δεν την καταλαβαίνει ένας απλός άνθρωπος. Πρέπει να πάμε βήμα-βήμα. Γιατί διαβάζουν βιβλία πάρα πολλοί άνθρωποι, διαβάζουν πώς στο Facebook, παρατηρώ τους πάντες στο Facebook, διαβάζουν διάφορα και ο κόσμος μπερδεύεται. Και επειδή δεν ξέρει πολλά πράγματα, γιατί και καλά κανένα μην ξέρει, γιατί δεν είναι στη φύση να μας το διδάξουν από μικρούς. Ναι. Και ίσως διαλογιζότανε. Αποδειγμένα. Ναι, κάναμε και μία εκπομπή για τον. Όλοι μεγάλοι δάσκαλοι. Με τον Θοδωρή Σπηλιώτη για τον μοναχό που έγινε CEO και έλεγε ότι οι μοναχοί στο Άγιο Όρος κάνουν διαλογισμό. Μια άλλη τεχνική διαλογισμού την κάνουν όμως. Όταν ψένει του κύριου Ιησού Χριστέ, λέει σών με. Με ένα μάλα, με ένα κομποσκίνι, το οποίο λέγεται μάλα στον Ινδουισμό, και λες το μάντρα που είναι κύριο Ιησού Χριστέ, και εσύ λες ένα άλλο μάλα. Δεν λέγεται τζάπα αυτό το πράγμα που κάνουνε? Μια τεχνική της γιόγκα. Πώς λέγεται? Τζάπα μου. Τζάπα. Επανάληψη του θείου ονόματος λέγεται αυτό. Επανάληψη του θείου ονόματος. Λέγεται τζάπα μου στην Ιγκρίγια. Okay. Ναι, ναι. Είναι πράγμα. Ας επιτέλους, ας δούμε τα πράγματα παρακάτω. Τα ξέρουν όλοι όλα. Όλα τα πράγματα στην ουσία τους βαθιά έχουν ένα κοινό μέσο, να φτάσει στο Θεό. Γιατί αυτός είναι ο σκοπός του ανθρώπου στη διαλογισμό. Να φτάσει, να ενωθεί την ψυχή του και να νιώσει την υπέρατη μακαριότητα, όπως έλεγε και ο Ιησούς, που είναι μέσα μας. Αλλά για να γίνει αυτό, ο νους δεν θέλει το Θεό, όπως λέω εγώ. Και ας κάποιοι νομίζουν θέλει ο νους το Θεό. Ο νους θέλει τα γύρω-γύρω από την αγάπη. Ναι. Τη χαρά, την απόλαυση, αυτά. Δεν θέλει το θείο κομμάτι ο νους. Τι είναι επαναστατικός. Γι' αυτό δεν κάνει άνθρωπο διαλογισμό τόσο πολύ. Γιατί ξέρει ο νους, το οποίο είναι το εγώ μέσα κρυμμένο, ότι θα διαλυθεί κάποια στιγμή και θα λιώσει μέσα στο θείο κομμάτι μας. Και το θέλει και φοβάται. Και κάνει γύρω-γύρω όλοι. Θέλει διαλογισμούς πιο χαλαρούς. Κουβαλάμε καταρχήν το βάρος της ύπαρξης τώρα, έτσι. Πολλά και κάρμα βαρύ κουβαλάμε. Και, και ανθρώπινο κάρμα και δικό μας και εθνικό κάρμα και πολλά. Αλλά εγώ το μόνο που κάνω, εάν θεωρηθεί αυτό ο διαλογισμός, είναι σε στιγμές στις οποίες πραγματικά νιώθω να το χάνω από το άγχος του μέλλοντος και τη θλίψη του παρελθόντος, γιατί αυτές είναι οι σκέψεις βασικά, δύο κατηγορίες. Ή θα έχω άγχος για το μέλλον, ή θα έχω θλίψη για το παρελθόν, και απλά καμιά φορά αυτό το πράγμα φτάνει στον υπερθετικό βαθμό και εκεί που πάω να το χάσω, λέω δέσποινα. Αυτή τη στιγμή που είναι Τρίτη, 3 η ώρα το μεσημέρι, δεν συμβαίνει τίποτα από αυτά τα οποία εσύ. Δεν συμβαίνει. Είσαι καλά. Είσαι, κάνεις αυτό. Γίνεται. Η αγαπημένη σου είναι έτσι. Δεν έχει έρθει η καταστροφή του κόσμου. Οπότε, απόλαυσε σήμερα. Προσπάθησε, μάλλον, να απολαύσει σήμερα, να το πω καλύτερα. Ναι, αυτό δεν είναι διαλογισμός. Απλά είναι ένας τρόπος να μπορείς το νου, που η φύση του νου είναι να τρέχει στο παρελθόν και στο μέλλον, να το λες κεντραρίσου στο τώρα. Γιατί ο διαλογιστής, γιατί υπάρχει ούτε παρελθόν ούτε μέλλον. Όλα είναι στο αιώνιο τώρα. Σαφώς υπάρχει παρελθόν, αλλά είναι από το που το βλέπει ο δυτικός. Ναι. Και έφερε στον εαυτό σου. Ναι, είναι μια τεχνική, θα λέγαμε, που είναι πολύ καλή και όλοι μας το κάνουμε, να φέρει τον εαυτό σου στο τώρα. Γιατί αν είμαστε στο τώρα, είμαστε πραγματικά χαρούμενοι. Γιατί δεν υπάρχει ούτε μέλλον ούτε παρελθόν. Δεν ξέρουμε ποιο θα είναι το μέλλον. Και ποτέ δεν υπήρχε κιόλας, έτσι. Ακριβώς. Όλα είναι στο αιώνιο τώρα. Που σαφώς, αν το δούμε δυτικά, ναι, okay, υπάρχει το παρελθόν, αλλά πραγματικά τώρα είμαστε. Ακόμη και σαρκώσεις μας, τώρα είναι μέσα μας. Όλες. Στο τώρα μπορεί να μπει παντού. Όλα είναι μέσα μας. Είμαι στα πάντα. Μέσα στην ψυχή σου, όπως σας είναι, τον πέτυχε, τα βλέπεις όλα. Αλλά θέλει δουλειά, θέλει πρακτική, θέλει υπομονή. Θέλει εξάσκηση καλή. Θέλει να αγαπάς τον εαυτό σου. Και αν δεν θέλει να κάνει, να τον κατανοεί. Δεν θέλει αυστηρότητα, δεν θέλει μάλωμα. Δεν θέλει. Α, δεν είναι σχολείο ο διαλογισμός. Πρέπει να κάνει. Δεν υπάρχει πρέπει. Θέλω, βγαίνει από μια θέληση. Γιατί πρέπει να πεις και το αριστερό ημισφαίριο του νου, ο οποίος σου πει, γιατί να κάνω διαλογισμό, γιατί απαιτεί και μια απόδειξη. Να του πεις, να του δώσει επιχείρηματα, ναι, γιατί ξέρω ότι κάτι θα μου δώσει. Δεν ξέρω αν θα τα βιώσω, ναι, αλλά ξέρω ότι ίσως κάποια στιγμή μπορώ να δω τη βίωση ο Βιβεκανάντα, ο Γιοκανάντα, όλοι οι μεγάλοι δάσκαλοι, ο δάσκαλος Μπραχάς Αβισονάντα, οποιοδήποτε. Τα έχουν πει όμως, γιατί τα έχουν βιώσει. Ο Ιησούς, ο Μακαβίρα, όλοι οι μεγάλοι, ο Λάουτσε, οποιοδήποτε δάσκαλος.
Θέλω όμως να κρατήσουμε από αυτή εδώ την εκπομπή για όλους εμάς που δεν έχουμε κάνει διαλογισμό ή που σκεφτόμαστε να κάνουμε. Δοκιμάστε. Να το δοκιμάσουμε. Βεβαίως. Ότι είναι θέμα εξάσκησης. Υπομονής. Υπομονής. Και είναι και ένα από τα αυτά τα στοιχεία που θα κάνουμε εκπομπή, αυτό το διάσημο self-care. Βεβαίως. Δηλαδή αυτό το που λέμε την αυτοφροντίδα. Και όταν, αυτό που λες, ωραίες πάσεις μου δίνεις. Όταν κάνεις διαλογισμό, δεν φροντίζεις τον εαυτό σου, δεν μπαίνεις μέσα στον πυρήνα του είναι σου, δεν το φροντίζεις, δεν ακούς και τον εαυτό σου να πας πέρα από αυτό, δεν μπορείς να κάτσεις με σένα. Ναι. Δεν είναι εύκολο στη δουλειά μου, θέλω τους ανθρώπους να κάθονται μέσα στον εαυτό τους, γιατί είμαστε όλοι έξω τον εαυτό μας. Βέβαια, και είμαστε ή στο μέλλον, τι θα γίνει. Ή να φροντίζουμε τους άλλους. Ή πίσω. Ακριβώς. Τη θλίψη για τις ματαιώσεις. Ακριβώς. Και αν δεν αγαπήσουμε τον εαυτό μας, πώς θα πάμε παρακάτω. Όχι εγωκεντρικά, που είναι λάθος μεταφρασμένο αυτό το πράγμα παντού. Χρειάζεται να τον αγκαλιάσουμε, να αγαπήσουμε. Και ένας τρόπος εαυτοαγάπης είναι και ο διαλογισμός. Γιατί όταν ηρεμήσω το νου, όταν αλλάξουν και οι βιορυθμοί μου, αλλάζει και η χημεία μέσα μου και οι ενδορφίνες. Όλα αλλάζουν και επιστημονικά πια είναι αποδειγμένα όλα. Δεν θρέφω τον εαυτό μου, δεν τον σέβομαι κάπως. Ναι. 5-10 λεπτά δεν αξίζω να χαλαρώσω, ναι, από τις απαιτήσεις, ναι, της κοινωνίας, του μπαμπά, της μαμάς, της δουλειάς, της κοινωνίας, αυτά. Δεν νομίζω ότι είναι αυτό και όλοι το κάνουν. Είναι το πιο αιώνιο και αρχαίο σύστημα που ποτέ έφυγε ο άνθρωπος. Ο διαλογισμός είναι σε όλες τις φιλοσοφίες, σε όλες τις σχέσεις παντού. Με άλλους τρόπους, αλλά η ουσία είναι μία. Παντού γίνεται και πάντα θα γίνεται και ποτέ δεν θα τελειώσει. Γιατί έχει έναν δρόμο να σε πάει πάλι πίσω από εκεί που ήρθες. Ναι. Όχι, η παρατήρηση των αναπνοών είναι ένα μυστικό, βέβαια, που πρέπει να το διδασκόμαστε, βέβαια, από τον υπηαγωγείο. Γιατί αναπνέω. Δηλαδή, λίγο να έρθει στην αναπνοή, να πει: τώρα σταματά να αναπνέει κοφτά και γρήγορα, βέβαια, και νιώσε την αναπνοή σου για λίγο, για 3 λεπτά. Είναι φοβερό. Και αυτό βοηθάει το νου να κεντραριστεί, να χαλαρώσει, του δίνει κάτι. Και αυτό είναι το πρώτο βήμα. Ενώ υπάρχουν και άλλα βήματα που δουλεύουμε, αλλά αυτό είναι το πρώτο που ξεκινάς. Για να δεις ότι είσαι εδώ, γιατί ο νους είναι παντού έξω από σένα είναι. Τη φύση του νου και με τις αισθήσεις, ακούει όσφαση και αφή και οτιδήποτε είναι, για να δουλέψει το κομμάτι του ανθρώπου, τα αυτοτητάς μας και τα ένστικτα, τα οποία υπάρχουν μέσα μας, είναι να είμαστε έξω για να παρατηρούμε τα πάντα. Τι άκουσα, τι έγινε, ποιος είναι εδώ, ποιος θα έρθει, διότι αυτά τα αισθητήρα μας όργανα, η φύση τους είναι για την ταυτότητα, να μας βοηθάνε να είμαστε fight or flight syndrome, ζώα και επιβίωση. Κομμάτια του ανθρώπου το οποίο ζει στη ζούγκλα. Δεν είμαστε όμως, έχουμε φάει και παρακάτω. Ναι. Γι' αυτό και θα δεις το πιο δύσκολο κομμάτι του διαλογισμού μετά είναι να χαλαρώσεις, μετά επομένως να χαλαρώσεις τις αισθήσεις. Να μην έχεις να ακούς πράγματα, να μην έχεις να νιώθεις, δηλαδή να μπει σε μια κατάσταση ηρεμίας. Το πιο απλά για να το καταλαβαίνουμε. Δεν είναι τόσο απλό. Γιατί τα αυτιά να ακούσουν ένα τσακ. Καλή, τι απλόγηση. Παπαδύσκολο είναι αυτό τώρα. Να ακούσει ένα τσακ ή να ακούσει το πακ, οτιδήποτε. Ο νους θα φύγει και είναι ανθρώπινο, αλλά πρέπει να μάθεις να φέρεις την ενέργειά σου από τις αισθήσεις και να την κεντράρεις μέσα σου. Αυτά διδάσκονται όλα, αλλά θέλουν δουλειά, εξάσκηση. Και από εμάς, αυτό. Βέβαια. Δουλειά, εξάσκηση, πρακτική. Το λέω συνέχεια. Και 5 λεπτά αρκούν καθημερινά. Είναι ένα βήμα. Π.χ. Ναι. Ναι. Δεν λέω ότι φτάνουν μόνο 5 λεπτά, αλλά σιγά σιγά θα αυξηθεί. Γιατί όταν δεις τα αποτελέσματα, τη χαρά, θα το ζητάς. Δηλαδή, πια όταν κάνω διαλογισμό, μετά από πολύ αγώνα, γιατί δηλαδή, για μένα ήταν εύκολο. Νομίζω ότι εγώ είμαι εδώ μετά από 20 χρόνια, έχω φτύσει αίμα να πείσω το νου μου και να κάτσει και να ηρεμήσει. Δεν έχω κι εγώ εύκολο νου. Εγώ, αν φτάσω στο σημείο να το ζητάω, θα σου στείλω στο Messenger και θα σου πω: Γιώργο, έφτασα. Πώς λέγεται αυτό, λέγεται κάπως, Νιρβάνα. Στην Ιρβάνα. Δεν φτάνουμε τόσο εύκολα στην Ιρβάνα. Έχει δουλειά. Θα σου στείλω, Γιώργο, θα φτάσει στο σημείο να το θέλω κάθε μέρα. Πραγματικά. Γίνεται αυτό. Θα το φτάσει. Αλλά θέλει δουλειά. Όπως και εγώ το φτάσει, μπορεί να είναι όλοι και πολύ παραπάνω. Και αυτό δεν είναι τίποτα που κάνω εγώ. Η ουσία είναι να μπορέσουμε όμως να το απολαύσουμε. Διότι ο διαλογισμός έχει απόλαυση βαθύτερη μέσα του. Διότι όταν έχει επαφή με το είναι σου, όχι με το νου σου, όχι με την ταυτότητα που νομίζει ότι είσαι, αυτό είναι τίποτα. Θα έρθει και θα φύγει. Άλλωστε, πεπερασμένος είναι ο άνθρωπος. Βαθιά να μπεις μέσα στην καρδιά σου εκεί πέρα, γιατί η πραγματικότητα δηλαδή είναι να μπεις στο κέντρο σου. Στο εξωτερικό πάντως βλέπω ότι έχει μπει στην επιμόρφωση της αστυνομίας, είναι στα νοσοκομεία, είναι στους παιδικούς σταθμούς. Δηλαδή ο διαλογισμός, και όχι μόνο σε ανατολικές χώρες. Παντού, στη Δύση. Στη Δύση, ναι. Χρόνια το δουλεύουν και παλεύουν και είχαν επιστημονικές αποδείξεις, γιατί έχουν. Οπότε δουλεύουν πολύ στο εξωτερικό και τα παιδιά τα διδάσκουν πια. Οπότε εδώ ο Σύλλογος Ψυχολόγων Αμερικής που είμαι μέλος, συνέχεια μου στέλνουν τα περιοδικά που μου στέλνουν, γιατί όλοι διδάσκουν διαλογισμό. Αυτό λέει πάρα πολλά πράγματα. Ναι, ο Ψυχολογικός Σύλλογος Αμερικής, το APA, να διδάσκουν όλοι πια
Αυτό που διδάσκουν διαλογισμό, μια χαρά είναι, είναι μεγάλο βήμα. Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ. Βέβαια. Σαφώς έχει παραπάνω, αλλά η αρχή πρέπει να ξεκινήσει. Ναι. Στην Ελλάδα παλεύουμε. Δεν μπορώ να πω. Έχουν πολλούς αξιούς δασκάλους που παλεύουν, διδάσκουν ωραία, έχουν γενεολογία καλή. Υπάρχει πρόοδος, έτσι. Εντάξει. Υπάρχει, εντάξει. Μην βλέπεις ότι εγώ είμαι αυστηρός. Εγώ είμαι αυστηρός, γιατί έχουμε άλλη κατάσταση και εγώ έχω άλλα πράγματα. Αλλά βλέποντας τους ανθρώπους, κάνουν δουλειά, προσπαθούν, παλεύουν. Μπράβο τους που κάνουν πράγματα. Και έχουν νέα παιδιά που μπαίνουν και δουλεύουν και ψάχνουν. Είναι ωραίο αυτό το πράγμα, αλλά αυτό που έχω να πω ότι υπάρχουν και άλλα πράγματα μετά. Έχει και λίγο παραπάνω βάθος διαλογισμού. Δεν είναι τόσο απλοϊκός όπως τον κάνουμε. Έχει, αλλά γι' αυτό που λέω και θα το λέω συνέχεια, χρειάζεται μια σωστή γενεολογία, ένα σωστό δάσκαλο, ο οποίος μπορεί να σε οδηγήσει εκεί πέρα. Δεν είπα πέρα να αναζεί, μπορεί και πέθανε, αλλά να ξέρει ότι έχει αποτελέσματα. Δεν είναι οποιοδήποτε είχε τη φώτιση και άκουσε έναν άγγελο να του λέει ένα διαλογισμό. Ξέρω, αυτά που λέω δεν τυχαία αυτά που λέω. Είμαι, ναι. Λέω συγκεκριμένα πράγματα, βλέπω πολλά πράγματα και έχω δει πολλά πράγματα μάτια μου. Τι άκουσε έναν. Τίποτα. Όχι, άκουσα. Δεν πειράζει. Αυτοί που ακούν ξέρουν τι ακούν. Εντάξει. Το θέμα είναι ότι γίνεται, ας το προσπαθήσουμε και ας το φοβόμαστε. Είναι απλό, έχουμε τις τεχνικές και εγώ και άλλοι άνθρωποι. Είναι μια χαρά και σεβαστοί συνάδελφοι και αυτά και δάσκαλοι πολύ καλοί γιόγκα υπάρχουν. Και αυτοί οι δάσκαλοι γιόγκα θέλουν να δοκιμάσουν και να πάω παρακάτω στους μαθητές τους. Αλλά δεν μπορούν και αυτοί προσπαθούν. Ο διαλογισμός δεν είναι απαραίτητα μόνο στοιχείο της γιόγκα. Είναι και ανεξάρτητα από τη γιόγκα. Α, οκ. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι εγώ μαθαίνω διαλογισμό μόνο μέσω της γιόγκα. Όχι, σαφώς μπορείς όχι. Αλλά η γιόγκα είναι ένα μονοπάτι που θα σου οδηγήσει από το σώμα στον διαλογισμό. Αλλά δεν σημαίνει ότι μόνο από εκεί όχι. Ναι. Αλλά πρέπει και ο δάσκαλος της γιόγκα που κάνει χάθα να έχει εκπαιδευτεί. Δεν υπάρχουν και πολλοί που έχω παρατηρήσει να το δουλεύουν και να μπορούν και να ξέρουν. Δηλαδή κάποιος, γιατί μας ακούει κόσμος από πάρα πολλά μέρη και της Ελλάδας και του εξωτερικού, που θέλει να μπει σε αυτό, να κάνει κάποιο μάθημα, δεν ξέρω. Κάνει Google τι? Διαλογισμός στην πόλη του? Διαλογισμός, μαθήματα διαλογισμού, αλλά θα έπρεπε να δείτε, γιατί ξέρεις, δηλαδή είναι λίγο πολύ μπερδεμένη λέξη διαλογισμός. Δεν είναι οραματισμός ο διαλογισμός. Ναι. Ούτε μόνο χαλάρωση, πάω, ξεκουράζω. Αυτά είναι τα πρώτα βήματα που θα σε οδηγήσουν. Στο διαλογισμό. Διαλογισμός θέλει έναν άνθρωπο να ξέρει να υπάρχει ένα σύστημα δομημένο, το οποίο να έχει μια γενεολογία, ξαναλέω, να ξέρει τι διδάσκει ο άλλος, να υπάρχει μια διδασκαλία η οποία προέρχεται από χρόνια διδασκαλία, σωστή και αυτά. Και να μπορεί αυτό που θα το διδάξει να έχει κατανόηση και να είναι μια τεχνική που μπορεί να την κάνει και μόνος του. Ναι. Όχι να έχει πάντα εξάρτηση να πηγαίνει απαραίτητα και στον δάσκαλο, θα τον βοηθήσει με και ο δάσκαλος. Σου ξαναλέω ότι δεν έχω δει πάρα πολλού να διδάσκουν πραγματικά καλό διαλογισμό. Ναι. Είμαι 20 χρόνια στον χώρο και έχω περάσει από παντού. Δεν καλά, αυτό ισχύει και για πολλές άλλες ειδικότητες. Ναι, δεν σημαίνει δεν υπάρχουν καλοί, αλλά θέλει αυτό. Ψάξιμο, θέλει διάβια και θέλει διάκριση. Η διάκριση έρχεται όταν δοκιμάσεις, φας πατάτες πολλές και αφού φας ωραίες πατάτες και σου είναι πούνε. Είναι και μέρος της διαδικασίας, νομίζω. Και σου πούν διάφορα πράγματα και σου τάξουν πράγματα, θα πρέπει να δεις αν αυτό που σου τάξανε είναι πραγματοποιήσιμο, είναι και λογικό, έτσι. Ναι. Η λογική δεν είναι κακιά. Εγώ πάντοτε χρησιμοποιώ τη λογική μου. Δεν είναι ότι μου είπε κάποιος οτιδήποτε, βλέπω ποιος είναι, τι κάνει. Όχι, όχι, και αυτό θέλουμε. Πρέπει να αμφισβητούμε. Δεν υπάρχουν αυθεντίες και θέσφατα, έτσι. Και, είναι και, ωραία, και αλλά ο καθένας μπορεί αυτό που πάει σε μένα να μην ταιριάζει στον άλλον. Βέβαια, δεν σημαίνει ότι πάει σε όλους όλα. Αλλά ας δοκιμάσουν, ας προσπαθήσουν, γιατί πραγματικά η εμπειρία μου και από αυτά που δει από ανθρώπους όσα χρόνια βλέπω, τους βοηθάει. Αλλά θέλει να το συνεχίζουν καθημερινά. Ίσως συχνά γίνεται. Αν το κάνεις μια φορά τη εβδομάδα, μια φορά στους δύο μήνες, δεν μπορείς να περιμένεις να έχεις αποτελέσματα. Πώς κάθε μέρα να πίνεις νερό και το σώμα σου θρέφεται. Πρέπει να δώσουμε χρόνο. Θα δώσουμε χρόνο και σιγά σιγά, όταν θα ξυπνάς το πρωί, θα το ζητάς. Σιγά σιγά όμως πάλι ξαναλέω. Λοιπόν, θέλω να μου πεις για το δικό σου διαλογισμό και πώς έβρισε κανείς και τα εγώ λοιπά. Εγώ έχω διδαχτεί από το δάσκαλο Πραμαχάσα Βισουανάντα, ο οποίος είναι ζωή ένας φωτισμένος δάσκαλος, ζει στη Γερμανία, ο οποίος μας έχει, είναι η γενεολογία Κρύγια Γιόγκα, που τη διδάσκουμε σαν γιόγκα επίσημα στην Ελλάδα, τη διδάσκω και άλλη μια δασκάλα στην Αθήνα. Μας έχει δώσει ένα πιο απλό σύστημα, το Simple Meditation, που είναι για απλούς καθημερινούς ανθρώπους που δεν θέλουν να δεσμευτούν βαθύτε, γιατί ο διαλογισμός έχει μια δέσμευση. Έχει, που λέγεται Simple Meditation, απλές τεχνικές διαλογισμού που σε πάνε πέρα τον ηρεμήσει το νου στην καρδιά, γιατί εκείνο είναι ο σκοπός του διαλογιστή, όχι μόνο να ηρεμήσει το νου μετά που θα πας, και ένα ακόμη σύστημα πιο απλό που είναι για 40 μέρες, που μια 40 μέρες τεχνική που λέγεται Project Mantra, που μαθαίνει εκεί πέρα μια πρώτη επαφή με την τζάπα. Τζάπα σημαίνει η επανάληψη του θυολώματος, όπου εκεί πέρα θα δουλέψει με το mantra, το οποίο το mantra είναι, αν το εξηγήσουμε, γιατί ακούω ό,τι να είναι τη λέξη mantra, τι σημαίνει. Mantra, επειδή θα δείτε διάβολο να λένε, είναι man από το νου, και τρα είναι αυτό που φέρνει. Αυτό που μας φέρνει προστασία από το νου μας, ο οποίος η φύση του είναι επικριτική, λογική και διαδική.
Η φύση του μάντρα με έχει φτιαχτεί ούτως ώστε η δόνησή του να έχει μια δόνηση σταθερής θετικής πολικότητας και πάντα να φέρνει το νου σε κατάσταση ηρεμίας. Τόσο απλό το μάντρα. Ας ξεφύγουμε από τη θρησκεία και οτιδήποτε άλλο λένε οποιοδήποτε. Σαφώς έχει και άλλα βάθη, αλλά είναι τόσο επιστημονικό που μπορεί ένα μάντρα πραγματικό να φέρει, όπως και το κύριο Σουχριστέ λέει, Σώμε, έχει ένα βάθος πάρα πολύ σημαντικό, αλλά δεν έχει τόσο μαντραμική δόνηση, θα λέγαμε. Δηλαδή, ναι, μια δόνηση που να δονείται όπως το ΟΜ και οτιδήποτε άλλο. Η δουλειά του είναι να δουλέψει στο να μας προστατεύσει από το νου που πάει στο παρελθόν, στο και οπουδήποτε, και έχει μια φύση να είναι επικριτικός, να είναι υπεραναλογικός και να χάνεται στο οτιδήποτε. Οπότε του δίνεις ένα εργαλείο. Είναι τόσο απλά τα πράγματα, τόσο επιστημονικά και δουλεύουν. Αλλά για να το καταλάβω αυτό πρέπει να περάσω 20 χρόνια για να βρω το δασκαλό μου. Πες μου εσύ πότε κάνεις διαλογισμό. Οποτεδήποτε. Όποτε θέλει ο καθένας, είμαι διαθέσιμος. Οποτεδήποτε, οπουδήποτε μπαίνει στη ζωή μου, τη ώρα κάνω. Το αγαπάω, το λατρεύω. Πες μας τα στοιχεία σου για ακόμα τα μια φορά. Τα στοιχεία μου είναι, είμαι στο Ανάντα, Θεσσαλονίκη, Ολυμπίου Διαμαντή 25, στα Λαδάδικα, στο κέντρο. Οποιοςδήποτε μπορεί να έρθει να μου μιλήσει το διαλογισμό, να δει πώς είναι. Και να σου στείλει και μήνυμα. Να μου στείλει μήνυμα, να μιλήσω. Έχω πολύ μεγάλη χαρά. Το λατρεύω αυτό που κάνω. Είναι ζωή μου, να το πω. Δεν είναι αγάπη. Είναι ζωή, είναι ρόλος ύπαρξης για μένα αυτά που διδάσκω και μου αρέσουν. Οπότε για μένα είναι μεγάλη μου χαρά κάποιος να δοκιμάσει. Και αν του αρέσει, το άρεσε, και είμαι πάντα διαθέσιμο να βοηθήσω όσο μπορώ και όσο πάω. Γιατί και εγώ ακόμη εκπαιδεύομαι. Ναι. Δεν θεωρούμαι δάσκαλος, και αν με λένε οτιδήποτε, ακόμη εκπαιδεύομαι. Ναι. Δεν μου αρέσουν ούτε μεγάλα λόγια. Νομίζω ότι όλοι είμαστε μαθητές. Μ' αρέσει να είμαστε ταπεινοί και αυτά. Αλλά παρόλα αυτά υπάρχουν τεχνικές. Όχι, εμένα δεν μου αρέσει η λέξη ταπεινή, αλλά μου αρέσει. Όχι, λέει λέξη να λέω ότι είμαστε όλοι μαθητές. Ακριβώς. Οπότε γι' αυτό και. Ξέρουμε. Η μόνο βεβαιότητα είναι ότι δεν ξέρουμε τίποτα. Ακριβώς. Οπότε μπορεί να βρει κάποιο χαρά μου να δει, να μιλήσει. Έχουμε και sites στο ίντερνετ που υπάρχουν όλα αυτά. Και τα βρίσκουν μεγάλο, όλα και στο γιατί.gr εκείνη την ημέρα που θα βγει η εκπομπή, ξέρουν. Και όποιος θέλει με βρίσκει, με ψάχνει. Είναι εύκολο. Όποιος θέλει βρίσκει, είναι πολύ απλό. Και απαντάς κιόλας κλπ. Και λοιπά. Διαλογισμός. Το μυστικό της, ένα από τα μυστικά της ζωής. Να ζεις το τώρα. Είναι η κατάσταση που ζούμε είναι πολύ δύσκολη. Ακριβώς. Και ίσως τώρα είναι ακόμη καλύτερο που είναι τόσο δύσκολη εποχή να κάνουμε διαλογισμό. Γιατί έχουμε πάρα πολλές καταστάσεις που βγάζουν έξω τον εαυτό μας. Δεν φαντάζεσαι πόσα άρθρα διαβάζω κάθε μέρα που υπάρχει η λέξη meditation. Ευτυχώς. Καιρός ήταν. Πάρα πολύ όμως. 21ος αιώνας βγήκε. Επιτέλους, τόσα χρόνια τα λέμε. Δηλαδή διαβάζω για διάσημους που βρίσκουν οπωσδήποτε χρόνο μέσα στη μέρα τους. Βέβαια, χρειάζεται. Χρειάζεται. Χρειάζεται να δοκιμάσουμε. Θα μας αρέσει, θα πάμε κι αλλού. Δεν πειράζει να δοκιμάσουμε. Έχουμε δικαίωμα να δοκιμάσουμε. Και μετά θα μείνουμε κάπου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Α, χαρά μου, χαρά μου όλα αυτά. Ανανεώνουμε για το επόμενο θέμα. Βεβαίως. Ευχαριστούμε πολύ και εσάς που μας ακούσατε. Φιλιά πολλά. Να είστε καλά.